Ανδρονίκου, η οποία είναι μαζί μας. Και καλή μεσημέρα, Μαρία μου. Καλημέρα και από εμάς, Κατερίνα. Ακριβώς όπως θα έχεις πει, βρισκόμαστε στην περιοχή Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Είμαστε σε μια γειτονιά η οποία γετνιάζει με το γραφείο ευημερίας που βρίσκεται εδώ στην περιοχή. Να σου πω ότι βρεθήκαμε εδώ το συνεργείο από νωρίς το πρωί. Υπάρχει ένας τεράστιος συνωστισμός, σας έχουμε στείλει και πλάνα. Ο συνωστισμός ωστόσο ξεκινά από πολύ νωρίς το πρωί. Πολλές φορές, ίσως σχεδόν και καθημερινά από τις 3 το πρωί, οι άνθρωποι που θέλουν να εξυπηρετηθούν από το συγκεκριμένο γραφείο ευημερίας έρχονται εδώ από τις 3 το πρωί προκαλώντας οχλαγωγία και πολλή φασαρία τέλος πάντων στην περιοχή. Χθες, όπως μας αναφέρουν οι κάτοικοι, είχαμε και κάποια μικροπροβλήματα αφού είχαν σπάσει πόρτα για να εισέλθουν τελικά το μεσημέρι στο γραφείο ευημερίας. Ωστόσο, καλύτερα θα μας τα πούν οι κάτοικοι της περιοχής που έχω δίπλα μου. Είναι ο κύριος Σωτήρης Πάρταλης και η κυρία Λουκία Μαυρίδου, που μένουν στην περιοχή, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα καθημερινά. Να σας πω ότι πίσω από την κάμερα υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία είναι εδώ, ωστόσο ντρέπονται να μιλήσουν. Παρόλα αυτά, θα ήθελαν να δώσουν το παρόν τους και να στηρίξουν τους ανθρώπους αυτούς που βγαίνουν σήμερα προς τα έξω για να γνωστοποιήσουν το θέμα. Να προσθέσω σε αυτό το σημείο και πριν πάμε στους κατοίκους, Κατερίνα, ότι πηγαίνοντας, προσεγγίζοντας το γραφείο ευημερίας για να κάνουμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, βλέποντας μας, εντοπίζοντας τη κάμερα, υπήρχαν έτσι κάποιες αντιδράσεις, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να αλλάξουμε σημείο, να έρθουμε εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας τα λέω αυτά για να γνωρίζετε έτσι σφαιρικά το Μαρία τι γίνεται. Μαρία μου, ένα λεπτάκι όμως, είχες αντιδράσεις από τους ανθρώπους που περιμένουν στη γραμμή, ενδεχομένως να μην θέλουν να φανούν τα πρόσωπά τους. Θα το κατανοήσουμε εμείς. Ενώ, ρε παιδί μου, δεν είναι. Είναι ότι όποιος, επειδή είμαστε με μια κάμερα, έχουν το δικαίωμα να μην θέλουν να τους προβάλλουμε και το σεβόμαστε και πάρα μπράβο σας που το σεβαστήκατε και πήγατε σε άλλο σημείο. Ναι, παρακαλώ να δώσουμε λόγο στους καλεσμένους μας. Λοιπόν, θα δώσω λόγο στον κύριο Σωτήρη Σπάρταλη για να μας πει έτσι γενικά πότε ξεκίνησε το πρόβλημα αυτό, πότε εντάθηκε, να πούμε καλύτερα, και ποιο είναι συγκεκριμένα το πρόβλημα, τι αντιμετωπίζετε καθημερινά. Εν πρώτης, καλημέρα, ευχαριστώ για την ανταπόκριση σας. Το πρόβλημα είχε ξεκινήσει από τον καιρό του κορονοϊού, που τους έχουν μεταφέρει όλους τους πολιτητές εθνικού ασύλου εδώ, στην περιοχή μας, και έρχονται μπουλούκια κάθε μέρα. Τους τελευταίους 6 μήνες όμως είναι από η ώρα 2-3 το πρωί, καθημερινής βάσεως. Οχλαγούν συνέχεια, φασαρίες. Χθες το μεσημέρι, η ώρα 2 περίπου, έσπασαν την πόρτα. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρα μας. Εγώ ειδικά γυτνιάζει το σπίτι μου εντελώς. Και είναι επί καθημερινής βάσεως. Έχουμε μιλήσει με το Δημαρχείο, με τους υπεύθυνους του Γραφείου Επιμερίας εδώ πέρα και με άλλα μέσα που μπορούσαμε. Δυστυχώς θα μεταφερθούμε, μάλλον θα μεταφερθούν. Το πότε κανένας δεν ξέρει. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι επικοινώνησα και εγώ με τον Δήμαρχο Λάρνακας, ο οποίος μας ανέφερε ότι το θέμα δεν εμπίπτει στο Δήμο, είναι ξεκάθαρα θέμα του Γραφείου Ευημερίας και της αστυνομίας. Απλά για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι, θέλω να μας πείτε εσείς, ας πούμε, 2-3 το πρωί, υπάρχουν άτομα τα οποία φωνάζουν, κοιμούνται, έχουμε δει κάποια πλάνα. Ορισμένα άτομα κοιμούνται στον πάνω διάζωμα. Και άλλοι κάτω και οχλαγούν, μιλούν συνεχώς, οχλαγούν. Η ώρα 7.30 ειδικά που θα ανοίξει ο λειτουργός την πόρτα για να πάρουν θέση να μπουν μέσα στο γραφείο, το τι γίνεται δεν είναι απερίγραπτο, οι φασαρίες που έχουμε, αλλά είναι ότι βλέπεις ότι κοιτάζουν μέσα στα σπίτια σου. Δεν μπορείς να ανοίξεις ένα παράθυρο. Ναι. Οι γειτόνιοι είναι απέναντι στα σπίτια, ακούν τη φασαρία. Εγώ είμαι δίπλα εντελώς. Είναι κάθε μέρα αυτό. Κάθε Μαρία, μέρα. Να ρωτήσω λίγο. Μαρία, συγγνώμη. Είναι το θέμα της οχλαγωγίας, υπάρχουν παιδιά. Όχι, παρακαλώ. Απολογούμε. Υπάρχει το θέμα της οχλαγωγίας, υπάρχουν παιδιά, δεν μπορούν να βγουν έξω τα παιδιά μας. Γενικά, όπως τα είπε και ο κύριος Σωτήρης, το πρόβλημα είναι εδώ. Πρέπει κάτι να γίνει τέλος πάντων. Ποιες είναι οι κινήσεις που έχετε κάνει μέχρι στιγμής για να λυθεί το πρόβλημα? Έχετε επικοινωνήσει με τους κρατικούς φορείς? Ποιες ήταν οι απαντήσεις που πήρατε? Μιλήσατε καθόλου με το ίδιο το γραφείο, την υπεύθυνη, ας πούμε, εδώ του γραφείου? Έχω μιλήσει και χθες συγκεκριμένα με την υπεύθυνη του γραφείου. Μίλησα και με τον άλλον επαρχιακό του άλλου γραφείου ευημερίας. Γνωρίζουν το πρόβλημα. Λέω τους, εσείς όμως η ώρα 3 το πρωί κοιμάστε, εμείς δεν κοιμούμαστε. Λέει μου να φύγουμε. Το πότε να φύγουν δεν ξέρουν. Εγώ τους έχω κάνει μια ανησύχηση απλή, να βάλουν κάγκελα, διότι είναι έξοδος κινδύνου και για αυτούς, διότι και αυτοί είναι εγκλωβισμένοι μέσα ήδη. Να βάλουν κάγκελα να κλείσουν το κτίριο και ο φύλακας να ανοίγει έναν άτομο να εισέρχεται. Κανένα άλλο κυβερνητικό γραφείο δεν παίρνει από την πίσω πόρτα. Τα διαβήματα είναι τηλεφωνικός που τα κάνουμε, ξεκινήσαμε τα γραπτός, είπαμε να ξεκινήσουμε μαζί σας και θα δούμε παραπέρα τι θα γίνει.
Κατερίνα μου, κάτι θέλεις να προσθέσεις? Ναι, αυτό που, επειδή δεν είναι στο πρώτο σημείο που βλέπουμε να συμβαίνει αυτό, όπως είπαμε πριν, έχουμε δει παρόμοιες εικόνες και σε άλλα γραφεία. Πηγαίνουν, όπως είδαμε και στα νυχτερινά, τα πλάνα. Εντάξει, εδώ βλέπουμε ότι οι άνθρωποι κοιμούνται κιόλας κάτω στο πάτωμα, πάνω σε κάσες. Νομίζω πως τελικά βρίσκουν καταφύγιο εδώ. Ναι. Ίσως να βρίσκουν καταφύγιο, ναι, το βράδυ. Δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα ουράς. Ίσως να έρχονται. Όχι, για να βρίσκουν έρχονται καταφύγιο για να πάνε, κατά να έρθουν πρώτοι, Μαρία. Είναι γιατί εξυπηρετείται, αντιλαμβάνομαι, ότι εξυπηρετείται όποιος πάει πρώτος. Άρα πάνε όσο πιο νωρίς μπορούν για να είναι πρώτοι. Γιατί βλέπουμε τα πλάνα τώρα, γράφει το ρολόι πάνω, 3:56. Τα ξημερώματα, τα χαράματα. Είναι 17 του μήνα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, είναι 3:56. Έχω προσπαθήσει και έχω μιλήσει. Ναι. Ναι. Είχα προσπαθήσει να επικοινωνήσω με το Γραφείο Ευημερίας Κατερίνα για να ρωτήσω ποιος είναι ο λόγος ο οποίος τα άτομα αυτά έρχονται από νωρίς το πρωί, ίσως να θέλουν τέλος πάντων να ξεπυρετηθούν νωρίς και θέλουν να μπουν πρώτοι στην ουρά. Ποιος είναι ο λόγος που κατά τη διάρκεια της μέρας, γιατί και τώρα που είμαστε εδώ υπάρχει ουρά, υπάρχει πολλής κόσμος έξω να περιμένει, ποιος είναι ο λόγος που καθυστερούν στην εξυπηρέτηση. Προσπάθησα λοιπόν να εκμεύσω αυτές τις πληροφορίες από το Γραφείο Ευημερίας, το οποίο μου είπαν ότι ρώτησα αν υπάρχει θέμα υποστελέχωσης, ναι, αν είναι πολύς ο όγκος των ατόμων ο οποίος έρχεται που δεν μπορούν τέλος πάντων να εξυπηρετηθούν. Δεν μπορέσαμε να απαντήσουμε. Ωστόσο, έχουμε την κυρία Μαρίνα Ευθυμιάδου, που είναι λειτουργού στο Γραφείο Ευημερίας, που θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις, Κατερίνα. Ούτως ώστε να δούμε και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που θα γίνουν εκ μέρους τους για να λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Την έχουμε εκεί την κυρία Ευθυμιάδου ή όχι? Την έχουμε? Όχι, στο τηλέφωνο την έχουμε. Συγγνώμη, είναι στο τηλέφωνο η κυρία Ευθυμιάδου, παιδιά, γιατί δεν μου έχουν πει. Δεν την έχουμε ακόμη, Μαρία μου, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι την έχεις εκεί μαζί σου. Λοιπόν, απολογούμε. Λοιπόν, άρα, βλέπουμε ότι και σε ακόμα ένα σημείο υπάρχει αυτό το θέμα και το πρόβλημα. Είναι και ήδη οι άνθρωποι που περιμένουν με ουρά για να εξυπηρετηθούν. Είναι και το θέμα ότι οι κάτοικοι της περιοχής, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν υπάρχουν πολλά άτομα μαζεμένα έξω το βράδυ, τα μεσάνυχτα, τις πρωινές ώρες, σίγουρα θα παρατηρηθεί, θα μιλήσουν, θα κάνουν, θα ράνουν. Δεν είναι αυτή η ιστορία. Πρέπει πραγματικά να βρεθεί μια λύση, έτσι ώστε αυτό να λήξει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος. Δεν είναι υποστελέχωση, είναι οι λάθος ώρες. Μαρία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό συμβαίνει. Εντάξει, είναι και πάρα πολλά τα άτομα, αλλά το να έρχονται από τις πρώτες πρωινές ώρες είναι πρόβλημα και για τους κατοίκους. Είναι αυτό που λέγαμε, Κατερίνα. Εγώ πιστεύω πως είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών. Ίσως είναι θέμα το ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έχει αυξηθεί ο αριθμός των αιτητών πολιτικού ασύλου. Τα άτομα εδώ δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν με αυτό τον όγκο εργασίας. Σωστά. Ίσως mm-hmm. και οι ίδιοι, δεν ξέρω, να έρχονται πολύ. Δεν μπορώ να είναι γνωρίζω. Είναι πάρα πολύ, Μαρία. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που θέλει εξυπηρέτηση. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί με την κυρία Ευθυμιάδου. Την καλούμε συνεχώς. Όταν έχουμε απάντηση, θα το ναι. προβάλλουμε. Ναι. Θέλει να πει κάτι ο... Θέλει να προσθέσει ο κύριος Πάρταλης κάτι. Βεβαίως. Ναι, υπάρχει ακόμα ένα γραφείο ευημερίας στη Λάρνακα. Μπορούν να μεταφέρουν τον μισό όγκο εκεί για να βλύνουν λίγο το πρόβλημα, αν θέλουν. Μέχρι να βρουν την οριστική τους λύση. Αλλά δεν πάει άλλο. Ναι. Δεν πάει άλλο το πρόβλημα. Εσείς μιλήσατε μαζί τους, τους ζητήσατε ας πούμε, να είναι λίγο πιο ήσυχοι, τους είπατε... Εγώ δεν μπορώ να τους πω αυτούς. Είπαν ότι θα βάλουν λειτουργό να τους βάζει στη σειρά. Η αστυνομία προχθές τους πήρα η ώρα 3:30-4 το πρωί και ανταποκρίθηκαν. Αλλά δεν ξέρω να παίρνω εγώ την αστυνομία κάθε 5 λεπτά να έρχεται εδώ. Η αστυνομία όταν την πήρατε τηλέφωνο και ήρθε, τι είπε? Ήρθε, κατέβηκε, είδαν τους, έδιωξαν τους, τι θα τους κάνει? Έναν περιπολικό με δύο αστυνομικούς, τι θα τους κάνει? Η ώρα 3-4 το πρωί. Άρα τους είπε να και φύγουν η αστυνομία. Δύο περιπολικά. Έπιασαν καταθέσεις. Μπορείτε να πάνε να μιλήσετε μαζί τους. Τι έγινε? Ναι. Η αστυνομία τους ζήτησε να αποχωρήσουν από το χώρο. Τους ζήτησαν να αποχωρήσουν. Πηγαίνουν, ξαναέρχονται, βγαίνουν άλλοι 10 από τις γωνιές. Αφού είναι συνεχώς το πρόβλημα. Δεν μπορεί η αστυνομία τους κάνει κάτι. Και της αστυνομίας ξέρετε μένα τα χέρια της. Και αυτή η λειτουργία είναι. Αλλά κάπου αλλού πρέπει να βρεθεί το πρόβλημα. Ή να τους μετακινήσουν, να τους πάρουν σε μη κατοικημένη περιοχή και όσο θέλουν να τους χλαβούν.
Να μιλήσουμε μαζί με την κυρία Θημιάδου, την οποία την έχουμε. Ένα πρώτο βήμα είναι να βάλουν κάγκελα και ας μοιράσουν την εργασία στα δύο γραφεία. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ. Έχουμε την κυρία Ευθυμιάδου στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι, Κατερίνα μου, να την ακούσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Ευθυμιάδου, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα το θέμα είναι πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα. Να πούμε ότι σίγουρα το θέμα του μεταναστευτικού είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά ιδιαίτερα των τελευταίων καιρών, και λόγω και των αυξημένων ροών που έχουμε των τελευταίων καιρών ανθρώπων που έρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία με αίτημα για διεθνή προστασία. Έχουν αυξηθεί οι ροές, όπως όλοι γνωρίζουμε, και είναι κάτι το οποίο καλόμαστε όλες οι υπηρεσίες, όχι μόνο οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και των υφυπουργείων, αλλά όλες οι υπηρεσίες του κράτους να αντιμετωπίσουμε αυτά τα νέα δεδομένα, έτσι. Τώρα, όσον αφορά στα γραφεία μας, σίγουρα λόγω και της αύξησης ανταλαμβανόμαστε ότι θα υπάρχουν μεγαλύτερες ροές στα γραφεία, έτσι. Οι υπηρεσίες μας προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανταποκριθούν και να εξυπηρετήσουν άμεσα αυτούς τους ανθρώπους, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να εξυπηρετηθούν, να πάρουν τα δικαιώματα τους, να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από μέρους μας για να εξυπηρετούνται άμεσα. Τώρα, όσον αφορά το ότι μαζεύονται εκεί, να αναφέρουμε ότι πρώτη φορά είχαμε κάποιο παράπονο από τους περίκους της συγκεκριμένης περιοχής, ότι μαζεύονται στο συγκεκριμένο χώρο και ώρες που είναι εκτός γραφείου και ώρες γραφείου κτλ. Και είναι κάτι το οποίο σίγουρα αυτή τη στιγμή το μελετούμε, εξετάζεται, για να παρθούν οι κατάλληλες ενέργειες και σε συνεργασία και με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ωραία, στη Λακατάμια που το γνωρίζατε, κυρία Ευθυμιάδου, θα πάρω ένα παράδειγμα που το γνωρίζουμε όλοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει βγει πολλές φορές και στα μέσα ενημέρωσης. Στη Λακατάμια τι μέτρα έχουν ληφθεί έτσι ώστε να απαλληφθεί το πρόβλημα ότι οι άνθρωποι πάνε εκεί από τα χαράματα και μένουν και περιμένουν να πάρουν μια θέση στην ουρά? Στη Λακατάμια, από ό,τι γνωρίζω, έτσι έχει καλυτερέψει σίγουρα η όλη κατάσταση. Ποιες είναι οι ενέργειες που έγιναν? Οι ενέργειες που έγιναν ήταν σίγουρα και σε συνεργασία με την αστυνομία. Οι ενέργειες ήταν και εσωτερικά, έγιναν κάποιες ρυθμίσεις έτσι ώστε να υπάρχει πιο άμεση και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των ατόμων εκεί που περιμένουν, έτσι ώστε να μην γίνεται λόγος να συμμαζεύονται άλλες ώρες για να περιμένουν. Άρα μας λέτε ότι είχε απαυληθεί το θέμα στη Λακατάμια, ναι? Σε αρκετό βαθμό, ναι. Άρα, επειδή μου στέλνουν και τηλεθεατές, δεν μπορώ εγώ σίγουρα να είμαι σε κάθε γραφείο, έτσι σε όλες τις επαρχίες, μου στέλνουν όμως τηλεθεατές και μου στέλνουν και φωτογραφίες. Είναι ένα θέμα και ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι σε ένα-δυο τόπους και είναι κάτι το οποίο είναι σε μεγάλη διάσταση από ό,τι βλέπω. Συμβαίνει σχεδόν παντού. Συμβαίνει σε όλες τις επαρχίες, εκεί όπου εξυπηρετούνται τα άτομα που... Το ίδιο λέμε, ναι. Και γι' αυτό εξετάζεται το θέμα για να γίνουν ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσουμε να απαλύνουμε την κατάσταση. Χρειάζεστε περισσότερους λειτουργούς? Πρέπει να αλλάξουν οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων? Πείτε μας, κυρία Ευθυμία, δηλαδή, αν υπάρχουν τρία άτομα, για παράδειγμα, και πρέπει να εξυπηρετήσουν 300, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ πόσος είναι ο μέσος αριθμός, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα γίνει δουλειά σε μια μέρα και θα πηγαίνουν και θα ξαναπηγαίνουν. Άρα, χρειάζεστε ενίσχυση. Οι διαδικασίες άλλαξαν, απλοποιήθηκαν? Οι διαδικασίες αλλάζουν συνεχώς, αξιολογούνται και αλλάζουν κάποιες διαδικασίες έτσι ώστε να γίνεται καλύτερα και πιο εύκολα η όλη εργασία, έτσι. Δεν ξέρω, εσείς να μου πείτε. Το θέμα των λειτουργών και αυτόν εξετάζεται. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι όμως πρέπει να δούμε την εικόνα συνολικά έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες. Ναι, και δεν είναι σίγουρα η δικιά σας ευθύνη αυτό, ενώ της κυρίας Ευθυμιάδου η δικιά μου ευθύνη, αλλά είναι ευθύνη πλέον να πάρθουν κάποιες αποφάσεις και να μην διαιωνίζεται η όλη αυτή η κατάσταση. Ούτε οι άνθρωποι που πάνε και κοιμούνται στο πάτημα εξυπηρετούνται στο τέλος της ημέρας, ούτε οι άνθρωποι, οι κάτοικοι των περιοχών, γιατί χθες μου στέλνουν για τη Λακατάμια ότι 10 η ώρα γινότανε
ο χαμός. Και έχουν και φωτογραφίες και μου στέλνουν. Άρα δεν ξέρω πόσο τραγικό ήταν το θέμα για να βλέπω αυτές τις φωτογραφίες σήμερα εγώ στο κινητό μου. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, αλλά αυτά τα μέτρα δεν γίνεται να παίρνονται και να παίρνονται. Πρέπει να γίνει μια και έξω, γιατί έχουμε όντως πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και σίγουρα η λειτουργία των υπηρεσιών δεν είναι χταπόδια. Σίγουρα, όπως σας είπα και πριν, βλέπουμε τη συνολική εικόνα, έτσι ώστε να παρθούν, δηλαδή να μην είναι μέτρα που να είναι σπασμωδικά και να μην εξυπηρετούν στο τέλος της ημέρας, αλλά να παρθούν μέτρα και ενέργειες, έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο καθολική αντιμετώπιση του θέματος. Ναι. Από εκεί και πέρα, τώρα, επειδή εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά, ίσως εσείς να με βοηθήσετε, το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος σε ώρες που δεν είναι σε λειτουργία τα γραφεία, επιτρέπεται να είναι εκεί, απαγορεύεται να είναι εκεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται στο πάτωμα. Κοιτάξτε, το απαγορεύεται ή δεν απαγορεύεται, αυτό είναι έξω από τα γραφεία μας, νοείται ότι είναι χώροι οι οποίοι μπορούν να κινείται ο κόσμος ελεύθερα, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, αν κοιμούνται εκεί σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, κάτι θεμητό, έτσι. Οπότε θα πρέπει να το δούμε και σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Είναι αλήθεια ότι είναι η διαδικασία, όποιος έρχεται πρώτος εξυπηρετείται και πρώτος. Υπάρχει αυτή η διαδικασία? Υπάρχει διαδικασία το να σίγουρα τη σειρά, έτσι, mm-hmm. και κάποια είναι με ραντεβού. Κάποια είναι με ραντεβού και κάποια είναι με τη σειρά. Γι' αυτό είναι με οι άνθρωποι. Ναι, 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 ναι. Άρα επιβεβαιώνεται και αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, ότι οι άνθρωποι δεν πάνε εκεί γιατί δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Πάνε εκεί για να πιάσουν σειρά, για να εξυπηρετηθούν όσο το γρηγορότερο το πρωί που θα ανοίξουν τα γραφεία. Κυρία Ευθυμιάδου, πόσα άτομα μας εξυπηρετούνται κάθε μέρα και πόσα άτομα μαζεύονται εκεί? Δηλαδή, αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν έχετε κάποια στοιχεία? Είναι ανάλογα με την ημέρα. Κάποιες μέρες μπορεί να είναι πιο λίγα τα άτομα, κάποιες μέρες μπορεί να είναι περισσότερα. Είναι ανάλογα με τη μέρα και τα αιτήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Σίγουρα δεν είναι εικόνες οι οποίες μας προκαλούν ευχαρίστηση καθόλου. Ευχαριστώ, κυρία Ευθυμιάδου, να είστε καλά. Μαρία, ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας. Σε αυτό το σημείο θέλει ο κύριος Παχταλή να προσθέσει κάτι. Ναι, παρακαλώ. Κάτι σύντομο είναι ότι, όσα είπε, τα μισά δεν εφαρμόζονται. Το να έρχεται κάποιος στο γραφείο, ναι, να έρθει να εξυπηρετηθεί από τις προστινές εισόδους και οτιδήποτε. Μιλούμε ότι είναι στην πίσω πλευρά του κτηρίου, που σε κανένα κυβερνητικό γραφείο, ούτε η κυρία Μαρίνα μπορεί να μπει από την πίσω πλευρά του γραφείου για να εξυπηρετηθεί. Λογικά σκεπτόμενοι όλοι. Μάλιστα. Οπότε, αν θέλουν άμεσες λύσεις, είναι δύο γραφεία που υπάρχουν να τα εκμεταλλευτούν και τα δύο τους γραφεία και να βάλουν κάγκελα για προσωρινό μέτρο. Τα άλλα όλα είναι αερολογίες. Εμείς είμαστε κάθε μέρα που τα ζούμε. Και δεν θα τηλεφωνώ εγώ της αστυνομίας ή του Δημαρχείου ως δημότης που πληρώνω τους φόρους μου ή οποιοδήποτε άλλου γραφείου για να με βοηθήσει. Είναι υποχρέωση του κράτους να βρει τρόπο να το λύσει. Μέχρι να το μεταφέρουν αλλού. Ευχαριστώ. Βασικά, εμείς το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εδώ από τόσο νωρίς το πρωί, δημιουργώντας οχλαγωγία. Αν τα άτομα αυτά ερχόντουσαν κανονικές ώρες γραφείου, την ώρα που αφού αυτός είναι ο χώρος τους, δεν είναι κάποιος άλλος. Αφού αυτές τις ώρες εξυπηρετούνται, Μαρία μου. Τις ώρες που είναι ανοιχτά τα κέντρα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι, ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως και τι είναι. Ότι αν έρχονταν, ας πούμε, 6,5 ώρα το πρωί για να πιάσουν ουρά και να εξυπηρετηθούν κανονικά στις 7, 7,5, 8, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έρχονται από τις 3 το πρωί δημιουργώντας οχλαγωγία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, αν όλοι μας πηγαίναμε, ξέρω εγώ, στην τράπεζα για να πάρουμε ουρά από τις 3 το πρωί και καθόμασταν και έξω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πιστεύω ότι το πρόβλημα που πρέπει να δούμε είναι ότι το γεγονός ότι μαζεύονται στα συγκεκριμένα σημεία οι άνθρωποι από πολύ νωρίς το πρωί, δημιουργώντας προβλήματα γύρω-γύρω. Τα χαράματα. Και κοιμούνται και ήδη κάτω στο πάτωμα. Μα είδαμε ανθρώπους να κοιμούνται πάνω σε κάσες, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, Μαρία, ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε, εννοείται, πάνω στο θέμα για να δούμε και τι βελτιωτικές κινήσεις έκανε το κράτος. Ευχαριστώ.